τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συμπρέπει ένος, συμπρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δέσποτα πολυέλεε Κύριος Χριστέ ο Θεός μόνο, πρεσβείες της πανυπερευλογημένης και πανατράγουδες Κύριος ημών Θεοτόκου και υπαρθήν Μαρίες, την άβη του Κυρίου και Ζωοποίου Σταυρού, την προστασία του Κυρίου Νεκουραγίου Θείων Αγίων Μέρων, την άβη ανασημάτων, ηγεσίες τιμή εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πραγίων εν δόξων πανηθούμων και πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων και εις Αποστόλων. Την Αγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Κυρίγνος Επισκόπου του Μητρίδος, Ενεκταρίου Πενταπόλεως των Θεαυματουργών. Τον Αγίης Πατρόσιμον Μελίφρονος Επισκόπου Κόου, τον Αγίον Ενδόξον Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου Θεοδόρου Κύρονος και Στρατιλάτη, Παντελεήμονος του Γιαματικού και Μινάτη Θεαυματουργού. Εξ αυτών πεντάκης χίους άνδρας κορτάσας,
Αυτός ευλόγησε όν και τους άρτους τούτους, των σύντων, των ίνων και των έλεων, και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία, τη επαρχία Ιερά Μητροπόλη, νήσο και πολίτα αυτή και εις τον κόσμο σου άπαντα. Και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου Αγίασον, και τους οίκους των εορταζόντων και προσφερόντων, ευλογήσον. Ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζων και πληθύνων και τρέφων και διακυβερνών και περικρατών και περιφρουρών και συνέχων και διασφαλίζοντα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμπωεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πλούσια το έχεσαν και πίνασαν οι δεχτούντες των κύριων ο πάντως αγαθούς. Πλούσιοι εκτόκεψαν και πείνασαν οι δε εξητούντες των κυρίων. Του Πατρός του Θεού
Και του Αγίου Πνεύματος Θείων λειψάνων σου η Εκκλησία τιμά, τη μνήμη Νικόλαε και την εκ τούτων αντλή, αντίληψη πάντοτε, έχεις γαρπαρισία, ως θεράπων Κυρίου, σώζην εκ πάσης βλάβης, ως ποτέ κατά δίκους. Διότι έχει ετοιμάς, η αφούθια χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξης Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξης, η Αναστάση νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείσεις Παναχράντου, δες ποινησιμών Θεοτόκου και αΐ Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Μήνου Ιβραμίου, δυνάμει να σημάδει, δεσίες του Μήνου Δόξου, γραφή του Προδρόμου και Βαθμούς του Ιωάννου, τον Άγιο Μήνου Δόξου και Πανεκκλήνου Αυγουστόν, τον Άγιο Μήνου Δόξου και Καλήνου Μάρου, τον Όσιος και Θεό Χώρων Πατέρων Ιμών, τον Άγιον και Δικαίων Θεό Πατώρων Ιωάννου Βιάννης, Νικολάου Αρχιεπισκόπου Πύρων της Κυρίας, να απομείνει το λειψάνον εορτάζομεν και πάντων σου τον Αγίον. Ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός του φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Διευκόν του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα σε εμάς. Καλησπέρα σας και βοήθειά μας πολλά πολλά πολλά. Και ευλογημένα είναι τα έτη σας. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Καθίστε παρακαλώ όσοι μπορείτε για 4 λεπτά. Οι υπόλοιποι συγχωρήστε. Μας αξίωσε η χάρη του Θεού μας που είναι Άγιος. Με τις ευχές, τις ευλογίες και την αγάπη του Πατρός και Δεσπότου και Πατριάρχου μας Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου. Να σταθούμε εδώ στον ευλογημένο και αγιασμένο μας τόπο. Και να ψάρουμε τον Εσπερινό για την αυριανή ημέρα κατά την οποία η Εκκλησία μας εορτάζει την μετακομιτή του Λειψάνου του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας, του Θαυματουργού και Μυροβλήτου από την Λυκία της Ανατολής απέναντι από τις μικρασιατικές ακτές στην Ιταλία, στη Ομπάρη, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα το Λειψανό του. Η μεταφορά μας στην εποχή εκείνη μπορεί να γίνει εύκολα μέσα της ιστορίας και να κατανοήσουμε πόσο δύσκολη ήταν η περίοδος κατά την οποία η Βυζαντινή Αυτοκρατορία κατέρε. Η μία μετά τις άλλες πόλεις έπεφταν στα χέρια των Περσών και των Τούρκων, οι οποίοι δεν κυρίευαν απλώς τις πόλεις αλλά τις κατέστρεφαν, έσφαζαν τους χριστιανούς, λαιλατούσαν τα ιερά και καταλαβαίνετε ότι ερήμωναν τις περιοχές για να επικιστούν ή περισσότερες φορές να μείνουν σχεδόν έρημες. Εκείνη λοιπόν την περίοδο όπου τα μοίρα της Λυκίας κινδύνευαν να έχουν την ίδια μοίρα όπως και είχαν στο τέλος με τις υπόλοιπες πόλεις που κατακτούσαν οι βάρβαροι κατακτητές, εμφανίστηκε σε έναν ιερέα στην Ιταλία ο Άγιος Νικόλαος και τον παρακάλεσε να έρθει στην Λυκία, στα Μοίρα, να τον πάρει από εκεί για να μπορεί να σωθεί και να είναι κοντά στους ανθρώπους παρά να πέσει θύμα της καταστροφικής μανίας των κατακτητών. Μετά από πολλές εμφανίσεις, όπως διαβάζουμε στο Συναξάριο, πίστηκε ο ιερέας, πήρε μια αντιπροσωπεία από 4 μοναχούς, μέσα σε πλοία τα οποία ήταν εμπορικά
έβγαλαν οι άνθρωποι και τα ράσα ακόμα όταν έφτασαν στα μοίρα για να μην κάνουν εντύπωση παρουσίας χριστιανών από άλλη περιοχή, μια και οι άνθρωποι δεν τους γνώριζαν εκεί. Έφτασαν στο ναό του Αγίου Νικολάου, ερεύνησαν στη βασιλική που είναι το λείψανο του Αγίου Νικολάου, κατάλαβαν ότι ήταν το λείψανο από το ότι η Λάρνακα ήταν γεμάτη από μύρο, μυρόβλιζε. Πήραν, λέει, το συναξάρι τα μοίρα στα δοχεία που είχαν μαζί τους και έβαλαν σε ειδικό κυβότιο τα λείψανα του Αγίου Νικολάου, τα μετέφεραν στο πλοίο και από το πλοίο δια θαλάσσης έφτασαν στον πάρη της Ιταλίας όπου βρίσκονται μέχρι σήμερα. Σε αυτή τη διαδρομή το πλοίο σταματούσε για ανεφοδιασμό αλλά και για ευλογία των πιστών σε όποιες περιοχές υπήρχαν ακόμα πιστοί. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα στα διάφορα σημεία που σταματούσε το πλοίο να χτίζονται και μικροί ή μεγαλύτεροι ναοί αργότερα για να σώζεται η ανάμνηση του περάσματος του Λειψάνου του Αγίου Νικολάου από τις περιοχές αυτές. Από την απέναντι λοιπόν περιοχή, από τα μοίρα της Λυκίας, έφτασε και το πλοίο στη Ρόδο, έφτασε στην Κό, έφτασε κατά την παράδοση παραπλέοντας από ανέμους ισχυρούς στη Βόρεια Κρήτη και κατέληξε στο τέλος πια αφού πέρασε και από τις Κυκλάδες στην Ιταλία όπου και ήταν ο καταληκτικός σταθμός. Την περίοδο που πέρασε το πλοίο από εδώ με το λείψανο του Αγίου Νικολάου, αυτή η περιοχή που βρισκόμαστε τώρα ήταν σχεδόν παραλία. Και εδώ βρισκόντουσαν τα κτήματα τα οποία καλλιεργούσαν οι φτωχοί άνθρωποι, ήταν τα περιβόλια της Αγίας Μαρίνας, τα οποία αργότερα πήραν από την Εκκλησία οι Ιταλοί, έκαναν το στρατόνα, την καζέρμα και έδωσαν οικόπεδα, πούλησαν και έμειναν και τα οικόπεδα τα οποία παρέλαβε αργότερα ο Δήμος, ο ελληνικός από τον ιταλικό, για να γίνουν οι κατοικίες που γνωρίζουν. Εδώ λοιπόν που έφτασε το πλοίο, οι απλοί άνθρωποι που έμαθαν, εμπορευόμενοι βέβαια, γιατί τα πλοία χρειαζόντουσαν λαχανικά και νερό για να συνεχίσουν το ταξίδι τους και διάφορα άλλα εφόδια, προσκύνησαν το λείψανο και θεώρησαν καλό. Συνήθως ξεχνάει και τον συνάνθρωπό του και τον Θεό, αλλά το σημαντικό στην πίστη μας είναι ότι ο Θεός δεν μας ξεχνάει ποτέ. Και έτσι βρισκόμαστε μετά από τόσα χρόνια εδώ, στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Νικολάου των Φτωχών, να τελούμε τον Εσπερινό. Ευχαριστούμε πατέρα Ιωάννη και τον Εσπερινό, ευχαριστούμε για την παρουσία τον πατέρα Περικλή και τον πατέρα Βαγιανό Ιωάννη, τους ιεροψάλτες μας με επικεφαλής τον κύριο Σακέλη που ωραία απέδωσαν τους ύμνους, τον κύριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Πρόεδρο της κοινότητας Ζυπαρίου που είναι εδώ. Ευχαριστώ όλους σας έναν έναν που βρίσκεστε εδώ για να θυμόμαστε αυτά που υπήρχαν στα προγονικά μας γραμμάτια, γιατί εμείς πρέπει να πληρώνουμε τα γραμμάτια των προγόνων μας ή να εισπράττουμε τα γραμμάτια των προγόνων μας. Βλέπετε ότι ο Θεός δεν θέλει να τον σώσουμε εμείς, οι Άγιοι δεν θέλουν να τους σώσουμε εμείς, οι Άγιοι δεν θέλουν να τους τιμήσουμε, εμείς νομίζουμε ότι τιμούμε τον Άγιο Νικόλαο τώρα. Ο Άγιος Νικόλαος είναι αυτός που μας τιμά. Βλέπετε, ο Άγιος Νικόλαος ήταν αυτός που έφυγε από εκεί που κινδύνευε το σώμα του, που μοίραζε ευλογία στους ανθρώπους και ζήτησε να πάει στην Ιταλία για να διασωθεί, για να δώσει ευλογία σε εκείνη την περιοχή, για να έρθει πάλι από εκεί εδώ. Το εγκόλπιο που κοσμεί την εικόνα του Αγίου Νικολάου στο Μητροπολιτικό Ναό, από εκεί ήρθε, από την Ιταλία. Δηλαδή, ο Άγιος Νικόλαος δεν μας εγκαταλείπει, οι Άγιοι δεν μας εγκαταλείπουν, ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει. Και αυτό είναι και η ασφάλειά μας. Γι' αυτό ποτέ να μην απελπίζεστε. Το να βρισκόμαστε εδώ, το να πηγαίνουμε στη λειτουργία, στις ακολουθίες, θα πρέπει να μας διώχνει αυτή τη φοβία πολλές φορές που έχουμε όλοι μας, εγώ πρώτος, και λέμε τι θα γίνει ο κόσμος, πώς είμαστε έτσι, πώς γίναμε έτσι, τι έγινε, γιατί έγινε αυτό, γιατί έγινε το άλλο. Αυτό να μην σας φοβήσει, αυτό να μην το σκέφτεστε. Γιατί υπάρχει ο Θεός ο οποίος μας έχει στην αγκαλιά Του,
ο οποίος συνεχώς μας ζωογονεί με την ανάσα Του, ζωογονεί αυτή τη ψυχή που είναι δική Του και δεν θέλει Εκείνος να χαθεί βεβαίως. Να έχετε θάρρος, να έχετε πίστη, να έχετε ελπίδα και να αγωνίζεστε, να διώχνετε μακριά το κακό, να έχετε πάντα στο μυαλό σας την αγάπη του Θεού και να την απλώνετε στους γύρω σας ανθρώπους. Να σκέφτεστε κάθε φορά που ξυπνάτε το πρωί, αφού δοξάσετε τον Θεό, εγώ το κάνω κάθε φορά, κάθε πρωί που λες ακούσω την καμπάνα του Αγίου Νικολάου της Αγίας Παρασκευής, του Αγίου Παύλου μερικές φορές, όταν γλυσάει από εδώ αέρας. Λέω, Θεέ μου, ευχαριστώ που ξημερώθηκα και σήμερα. Αξίωσε με αυτή τη μέρα να κάνω μια καλή πράξη, έστω που δεν έκανα την προηγούμενη. Και ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτό. Αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι για να μπορεί να υπάρχει η δυνατότητα της ζωής. Είναι όμορφη η ζωή και πρέπει να τη χαιρόμαστε, να χαιρόμαστε και τις δυσκολίες και τις ευκολίες. Και ας παρακαλέσουμε τον Άγιο Νικόλα που τόσο όμορφα και τόσο ταπεινά δέχτηκε να μετακομίσει το σώμα του από την απέναντι μικρασιατική ακτή. Πρέπει από ψηλά και μας ευλογεί και λέει στο δικό μας Άγιο, τον Άγιο Μελίφρονα, που ήταν μαζί στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ο Άγιος Νικόλος ήταν μαζί με τον Άγιο Μελίφρονα, τον δικό μας επίσκοπο, και λέει, να, υπάρχουν και αυτοί από την επισκοπή σου μερικοί άνθρωποι που τιμούν το πέρασμά μου από την ΚΟ. Και χαίρεται ο Άγιος Νικόλος και χαίρεται ο Άγιος Μελίφρον, ο δικός μας επίσκοπος, και εύχομαι αυτή η χαρά που νιώθουν οι Άγιοι να είναι μια χαρά που να κατοικήσει εντός σας και να σας κάνει δυνατούς, γερούς, ευλογημένους να πορεύεστε. Αμήν. Πολλά τα έτη σας. Ευχαριστώ πολύ.